Μετά τις μαζικές παραιτήσεις νοσοκομιακών γιατρών στο Ρέθυμνο, μία ακόμα παραίτηση καταγράφεται τελευταία σε άλλο τομέα του δημοσίου για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Πρόκειται για την παραίτηση μιας μηχανικού στην πολεοδομία που ούτως ή άλλως έχει χτυπήσει κόκκινο εξαιτίας της υποστελέχωσης. Οι ελλείψεις μηχανικών συνδυαστικά με τις δύσκολες συνθήκες εργασίας, τους χαμηλούς μισθούς και τα οικονομικά κίνητρα που δεν δίδονται οδηγούν σε ένα εκρηκτικό μείγμα που μόνο έμφραγμα προκαλεί στην υπηρεσία. Και ο μισθός του νεοδιόριστου μηχανικού στο δημόσιο αυτή τη στιγμή είναι 751 ευρώ. Θα έρθει ο άλλος από ένα μέρος, από άλλο μέρος της Ελλάδας να μείνει Ρέθυμνο ή Χανιά, θα δει τον πρώτο του μισθό 751 ευρώ, θα κάτσει ένα μήνα, θα σου πει το ενίκιο μου δεν μπορώ να το πληρώσω, έξοδα διατροφής δεν μπορώ να ζήσω και θα κάτσει ένα μήνα και θα φύγει. Δηλαδή ουσιαστικά οι προκηρύξεις αυτές που βγήκαν και θα έρθουν οι μηχανικοί θα γίνουν άγονες. Από τις 23 Ιανουαρίου έως και τις 13 Φεβρουαρίου, οι μηχανικοί του δημοσίου στις πολεοδομίες απέχουν από τα καθήκοντά τους, διεκδικώντας έστω και κατελάχιστες προσλήψεις προσωπικού που δεν έχουν γίνει εδώ και 13 χρόνια. Ο νόμος ορίζει ότι για να λειτουργήσει μια υπηρεσία δόμησης, πολεοδομία δηλαδή, πρέπει να έχει 5 τουλάχιστον ειδικότητες. Πείτε μου τώρα, π.χ. στο Ρέθυμνο εδώ, χωροτάκτης δεν υπάρχει, ηλεκτρολόγος μηχανικός δεν υπάρχει. Αρχιτέκτονας υπήρχε, πήρε σύνταξη, δεν αναπληρώθηκε. Στα Χανιά είναι ακόμα πιο τραγική κατάσταση. Έχει αυξηθεί η πίεση οικοδόμησης, έχει αυξηθεί η προσπάθεια να εκδοθούν οικοδομικές άδειες, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει το προσωπικό, ίσα-ίσα που είναι συνεχώς μειούμενο. Θύματα της κατάστασης είναι και πάλι οι πολίτες που καθυστερούν για μήνες να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους, ακόμα και για κάτι απλό. Ενδεικτικά στην πολεοδομία του Δήμου Ρεθύμνου που εξυπηρετεί τις ανάγκες τριών ακόμα δήμων του νομού, οι οικοδομικές άδειες που εκκρεμούν είναι περίπου 600 και οι μηχανικοί που έχουν απομείνει είναι μόλις 3. Οι πολίτες δεν εξυπηρετούνται, με συνέπεια να πηγαίνουν και οι επενδύσεις πίσω, γιατί υπάρχουν ανοιχτά προγράμματα σε εξέλιξη, όπως είναι το εξοικονομώ, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά, όπως είναι η άνθηση των οικοδομικών, της οικοδομικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια, που αντί, ας πούμε, να προσληφθεί προσωπικό για να εξυπηρετούνται οι πολίτες, όχι μόνο δεν προσλαμβάνεται προσωπικό, αποχωρεί και το ήδη υπάρχουν. Στο Ρέθυμνο, πάντως, η πολεοδομία προκαλεί πονοκέφαλο στους αρμοδίους και μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά. Καθώς, όπως παρουσιάζει η Κρήτη TV, το κτίριο της οδού Δημητρακάκη που στεγάζει την υπηρεσία αντιμετωπίζει εδώ και καιρό στατικά προβλήματα σε σημείο τέτοιο που οι σοβάδες έχουν αρχίσει να υποχωρούν και αποκαλύπτονται τα σκουριασμένα σίδερα. Το κράτος πρέπει να, εκτός τη λειτουργία του, πρέπει να είναι και ο οδηγός, ας το πούμε. Δηλαδή δεν είναι λογικό η πολεοδομία να στεγάζεται σε ένα κτίριο που έχει αυθαιρεσίες, που έχει στατικά προβλήματα. Δηλαδή η πολεοδομία θα έπρεπε να είναι το υπόδειγμα για το πώς θα ήθελε να είναι οι πολίτες και η δομησή τους και όχι το αντίθετο. Το εν λόγω κτίριο είναι ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και η πολεοδομία φιλοξενείται προσωρινά τα τελευταία πολλά χρόνια, με το Πανεπιστήμιο όμως να σχεδιάζει άμεσα την εκβάθρον ανακατασκευή του και την αλλαγή χρήσης του, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πολύ σύντομα η πολεοδομία θα πρέπει να αναζητήσει αλλού στέγη.